Dale. Oh, gato, sì, chat. Ελάτε. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλό μήνα. Πολλά. Καλή υγεία. Αυτό είναι μαυρόσικο, λιβανόσικα τα λέμε εμείς εδώ στο χωριό μας. Τα λέμε λιβανόσικα. Όχι μεταξώσικα, αλλά τα μεταξώσικα. Λιβανόσικα. Δώστε και στην κυρία. Πάρτε και εσείς. Μπράβο. Σκολοκύθες μας. Κάνεις διαρνιώτικο. Γενικά σας ρεγκάτε. Πατέρα μαζί. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω. Πάρε. Πολύ, να είστε καλά. Τι κάνουμε, ε? Τώρα ξέρεις τι δουλειά θα το δει. Αλλά να το πεις αυτό. Αυτό είναι κουκούτσι από περίπτωκο. Το οποίο αυτό το έχω αφήσει όπως είναι background, δεν υπάρχει. Είναι το ίδιο το κουκούτσι, δεν είναι κομμένο. Πάλι αυτά είναι ημερολόγια. Πάλι από φιλαράκι μου γεια, το οποίο είναι ζωγραφιστά. Το αφήνω αυτή τη μουσική. Δεν γυρνάω. Η παλέτα. Γεια σα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς πήγε η γιορτή φέτος? Πολύ καλά, πολύ καλά. Μόνο η βροχή λίγο ήταν που μας τα χάλασε, αλλά εντάξει. Όλα καλά. Η παραγωγή πουλήθηκε. Η παραγωγή πουλήθηκε, ναι. Πουλήθηκε και πουλάμε ακόμη. Πιστεύω θα τα πουλήσουμε όλα. Μπράβο, η μαμά τι λέει. Η μαμά λέει κουράστηκε, αλλά απολαύβανε. Όλα καλά πήγαν. Όλα καλά, πολύ καλά. Μπράβο. Και του χρόνου να είσαι καλά. Να μην έχουμε βροχή του χρόνου, να έχουμε ήλιο, αλλά τα πουλήσαμε πολύ ωραία. Και του χρόνου να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιατί μας τίμησε. Εδώ και λίγο πάνω από την πίστη μου, εδώ στην Άρνα, στη γιορτή του Κάστανου, συναντήσαμε και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Λακωνίας, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Δύο λόγια για τη γιορτή, κυρία Αραχοβίτη.
Καλημέρα σας. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Έχει τις ιδανικές συνθήκες, αν δεν βρέξει, για το κάστανο, για το παραδοσιακό προϊόν της Σάρνας και των ορεινών περιοχών του Ταϊγέτου. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν το οποίο μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και παραδοσιακό προϊόν προσαρμοσμένο στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, που μπορεί να δώσει, να συμβάλλει πάρα πολύ καλά στην οικονομία και κυρίως να κρατήσει τον κόσμο στην περιοχή. Βέβαια, εκτός από το κάστανο, όπως θα είδατε και στη γιορτή, υπάρχουν και άλλα παραδοσιακά μεταποιημένα προϊόντα που κερδίζουν την υπεραξία, το μήλο, το αχλάδι, όλα αυτά, τα οποία, και το τσίπουρο, τα οποία η τοπική οικονομία στηριζόταν τα παλιότερα χρόνια. Τώρα με την ενοχοποίηση της παραγωγής, δυστυχώς αυτά τα προϊόντα λίγο πολύ χαθήκανε. Θα πρέπει όμως, επειδή από το 20% που συμμετείχε αυτή η οικονομία, το 20% του ΑΕΠ έχει φτάσει στο 3%, έχει κατρακυλήσει στο 3%. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας ανθρώπων που έμεναν στην Ήπεθρο και ασχολούνταν με τη γεωργία, και πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι να δώσουμε την υπεραξία που αξίζει σε αυτά τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια όλων μας. Κύριε Αραχοβίτη, τώρα με τη φορολογία όμως τι θα γίνει και τι θα κάνουν και οι αγρότες? Σωστά, με τη φορολογία έχουν διαμορφωθεί διάφορα σενάρια που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Ευελπιστώ ότι το σενάριο που θα επικρατήσει θα είναι πολύ καλό για τους αγρότες, όπως αυτό που φαίνεται ότι βρίσκεται στο ασφαλιστικό, που και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι με την εθνική σύνταξη ο αγρότης δεν θα πληρώνει καθόλου παραπάνω εισφορές και θα έχει την εγγυημένη ελάχιστη εθνική σύνταξη. Εκεί βρέθηκε η λύση. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά σε αυτό το θέμα, γιατί η αγροτιά στηρίζει τον νόμο Λακωνίας, και για να ξαναγυρίσουμε στη γιορτή του κάστανου, γίνεται φέτος για 12η συνεχή χρονιά. Σωστά. Εδώ πέρα οι τοπικοί παράγοντες, ο πρόεδρος και πολλοί ακόμα έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, και θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη στήριξη από όλους, από το Δήμο, από την περιφέρεια, από το κράτος. Αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο διάφορες δυσκολίες, από τη μετακίνηση των κατοίκων. Πριν χρόνια, θυμάμαι, εδώ πέρα σε αυτό το χώρο υπήρχε ο Άμβικας και γινόταν η παραγωγή του τσίπουρου. Επίδειξε παραγωγή. Εμένα μου λείπει αυτό, πρέπει να σας πω. Σωστά. Έχουν πρόβλημα με την άδεια. Τα τελευταία χρόνια όντως υπάρχει ένα πρόβλημα με το τσίπουρο, με τις άδειες. Κοιτάξτε, για τις γιορτές έπρεπε να δίνεται άδεια. Δεν το συζητάμε. Δεν αντιμετωπίζονται όλα το ίδιο. Βέβαια, πρέπει να μπει μια τάξη στο θέμα της παραγωγής και του τσίπουρου. Αλλά για τις γιορτές λείπει. Δεν είναι παραγωγή για εμπόριο. Είναι επίδειξη πώς λειτουργεί, να μάθουν και οι νεότερες γενιές, τα παιδιά, να μάθουν πώς λειτουργεί, πώς βγαίνει το τσίπουρο. Πώς εκμεταλλευόμαστε και τα υπολείμματα από το σταφύλι, έτσι. Ναι, δεν είναι ναι. Μόνο το κρασί και ο μούστος που βγαίνει, είναι και τα υπολείμματα που δίνουν το τσίπουρο. Βέβαια, αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς που δουλεύουν κάθε χρόνο για αυτή τη γιορτή, την τόσο άψογα οργανωμένη, και είναι χαρακτηριστικό ότι όλο το χωριό την αγκαλιάζει. Είναι χαρακτηριστικό. Και βέβαια, μην ξεχνάμε την Κατερίνα, έτσι. Κατερίνα είναι η ψυχή. Ο Αντώνης. Εγώ τους γνωρίζω πολύ. Και όλοι. Μην ξεπαραλείψουμε κάτι. Όλο το χωριό δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύει οργανωμένα το χωριό. Και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει ως κράτος, ως Ελλάδα, τα περισσότερα από τα προβλήματα, τα μεγάλα. Και θα είναι και εδώ σε τοπικό επίπεδο πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι του χρόνου τουλάχιστον θα έχουμε αρχίσει να πατάμε στα πόδια μας σαν οικονομία. Πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο κουράγιο. Τώρα νομίζω ότι βρίσκονται σε μια σωστή κατεύθυνση τα πράγματα. Πιστεύω ότι το επόμενο εξάμηνο, που θα είναι η περίοδος των αλλαγών, θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ραχοβίτη. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Και μία μεγαλοπαρέα από νεαρούς, οι οποίοι είναι φοιτητές ιατρικής. Και μας έρχεστε? Ερχόμαστε εξ Αθήνας. Ερχόμαστε ειδικά για αυτή την πολύ όμορφη γιορτή. Και πραγματικά σε αυτό το πανέμορφο χωριό, την Άρνα, όπου ο πλάτανος πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει, αυτό το αϊθαλές δέντρο. Πιστεύω και τα παιδιά που είναι η πρώτη φορά εδώ πέρα θα τους αρέσει πάρα πολύ. Εμένα ήταν η δεύτερη φορά, δεν δίστασα καθόλου να ξαναέρθω, παρόλο την μεγάλη απόσταση που χωρίζει
και το κακό οδικό δίκτυο που πρέπει να τονίσω εδώ πέρα στους τοπικούς παράγοντες, αν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Εννοείς από Σπάρτη μέχρι Άρνα. Εννοώ από Σπάρτη μέχρι Άρνα και από τέτοιο, από την, μετά την Εθνική Οδό που τελειώνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Σε υγεία. Μια και τα λέμε, είναι από την Κρήτη. Γι' αυτό το πάει έτσι το τσίπουρο. Λοιπόν, εννοείς τον δρόμο Τρίπολη-Σπάρτη. Εννοώ τον δρόμο Τρίπολη-Σπάρτη που ακόμα είναι ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο και θα ήταν καλό να γίνει κάτι παραπάνω. Και εσύ στην Αθήνα σπουδάζεις. Στην Αθήνα, βέβαια. Μάλιστα. Εσύ από ποιο μέρος είσαι? Εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη. Από τη Μυτιλίνη. Από τη Μυτιλίνη. Ναι. Μπράβο. Μπορώ να πω και μερικά παιδέλη μου κτλ. Να λοιπόν να κάνεις καλή διαφήμιση για τον τόπο μας, για την Άρνα μας, να έρχονται και από τη Μυτιλίνη. Για πες με εσύ, πώς σου φάνηκε η Άρνα? Πολύ όμορφη. Έχει και κάποια μονοπάτια ωραία εδώ κοντά. Κάνατε και περπατήσατε κιόλας? Ναι, λίγο περπατήσατε. Ωραία η φύση. Έτσι. Πολύ ωραία, ναι. Και εσείς στην ιατρική? Όχι. Μπράβο, φίλος των παιδιών. Φίλος, ναι. Να είσαι καλά. Εσύ? Εγώ είμαι τη Ιωπωνικού. Την Άρνα τη λάτρεψα. Έχει πολύ όμορφη φύση και γενικότερα όπου έχει φύση εμένα μου αρέσει. Μπράβο, να ξανάρθετε, παιδιά. Η κοπελιά μας η οποία ξέρει ελληνικά. Λίγο ελληνικά. I don't speak so much. Translate. Πώς της φάνηκε? Do you speak Greek? Λίγο. Λίγο. Πώς της φάνηκε η Άρνα? How did you find Άρνα? It was a lucky coincidence that I came here. No. It's my third time in Peloponnese. Λέει ότι είναι η τρίτη φορά στην Πελοπόννησο και λέει ότι της άρεσε πάρα πολύ. Λέει ότι ήταν μια τυχερή σύμπτωση, λέει, που βρέθηκε εδώ πέρα, αλλά της άρεσε πάρα πολύ. Από ποια χώρα είναι? Από ποια χώρα είναι? Which country are you from? Είμαι από Γερμανία. Γερμανία. Ναι. Να πεις στους Γερμανούς λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα και να μας προσέχουν ιδιαίτερα. She says, please tell the German people that give them money. That we won't give their money back and tell Merkel to forget about it. Να πεις τη Μέρκελ να έρθει στην Άρνα, να την κεράσουμε τσίπουρο. Merkel, come here to Arna to eat some κάστανο and drink τσίπουρο. And climb the mountains. Λέει, ναι, υπέροχο, θα τα μεταφέρει η ίδια στην κυρία Μέρκελ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Thank you.
Μαζί μας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρνας, ο κύριος Αντώνης Νικολακάκος. Για 12η συνεχή χρονιά ο Ελλάδα βρίσκεται εδώ στην Άρνα, στη γιορτή του Κάστανου. Σήμερα Κυριακή είναι οι τελευταίες ώρες του τρίμερου πανηγυρίου εδώ στην Άρνα. Πώς εξελίχθηκε αυτό το τρίμερο, κύριε Νικολακάκο? Η 12η χρονιά φέτος, τα καταφέραμε και φέτος. Ένα μικρό χωριό στον Ταΐγετο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο στην Ελλάδα να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται για μένα σε όλη την Ελλάδα. Και βοηθάμε το Δήμο Σπάρτης, το Δήμο Ανατολικής Μάνης, τον πρώην Δήμο Φάριδας, όλα τα χωριά του Δήμου Σπάρτης και ταυτόχρονα βοηθάμε τα χωριά του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Βοηθάμε το Σπάρτη, το Γήθιο. Οι πελάτες μας πάνε και οι επισκέπτες πάνε από το Γήθιο, πάνε και στα Σπήλαια όταν ο καιρός το επιτρέπει, πάνε στη Μονεβασιά, στη Σπάρτη, πάνε στο Μιστρά. Όλα τα καταλήμματα δουλεύουν, μαγαζιά, ουζερί, ταβέρνες. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Η κούραση είναι μεγάλη. Η διαμόρφωση του ΕΔΑΒ στα ορεινά χωριά δεν μπορεί να σηκώσει τόσο πολύ κόσμο. Είχαμε 17 λεωφορεία και 4 από όλη την Ελλάδα και σήμερα είχαμε άλλα 5-22 λεωφορεία. Νομίζω οι προσπάθειες που κάνουμε, έχουμε 4 σεκιουριτάτες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, έχουμε 3 πουλμανάκια του Δήμου και έχουμε ένα λεωφορείο από το μισθό σε ένα λεωφορείο από την Τρίπολη. Προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να ανταποκριθούμε στη φιλοξενία και να είμαστε εντάξει και να ευχαριστήσουμε όλους τους επισκέπτες. Νομίζω ότι οι ευχαριστίες είναι δεδομένες. Ο Δήμαρχος βοηθάει, η Περιφέρεια μας βοήθησε, το Ελλάδα TV είναι πάντοτε εδώ. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε μια πνοή και μια κίνηση στην περιφέρεια και στα ορεινά χωριά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επισκέπτες και όλους τους θεωτές με την παρουσία τους και με την εργασία που κάνουν, βοηθάνε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους εθελοντές οι οποίοι είναι αφανείς. Υπάρχουν εθελοντές που βοηθάνε, δεν είναι πολλοί. Με λίγους όμως καταφέρνουμε αυτή την εκδήλωση να τη φέρουμε σε πέρας, που είναι μια παλακωνική εκδήλωση και νομίζω ότι τα πήγαμε καλά και φέτος και εύχομαι του χρόνου να τα πάμε καλύτερα. Να είσαι γερός και δυνατός, Αντώνη. Και ο Ελλάδα σας στηρίζει, του χρόνου είμαστε όλοι καλά να ξαναρθούμε εδώ. Το Ελλάδα TV είναι πάντοτε εδώ σε όλες τις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε τον φίλο μου και συμμαθή μου, τον Τόνι τον Φελούρη. Ευχαριστούμε την Ποτούλα εδώ πέρα που έρχεται κάθε χρόνο. Χορεύουμε, διασκεδάσουμε και τα περνάμε καλά. Να είμαστε καλά και του χρόνου καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.